Το φάρμακα που έχουν βγει, έχουν λάδι, έχουν πετρέλαια, έχουν φως, αδέσποτα ζώα που έχουν πληγεί και όλα αυτά. 20 τα ζώα που έχουν πληγεί, βρωμοκοπάει ο τρόπος. Είμαστε μια υγειονομική βόμβα. Πρέπει να πιέσουμε σαν κόμμα αυτά τέσσερα. Αυτό έχει προτεραιότητα. Αυτό έχει προτεραιότητα, όπως έχει προτεραιότητα και ένα πολύ μεγάλο να γίνουν τα αναχώματα τουλάχιστον σε ένα ύψος, γιατί έχουν φύγει τα αναχώματα μέχρι την κήτη των ποταμών και στο Χρυσαλίδι και στα άλλα ποτάμια που έχουμε. Έχουμε 5 ποτάμια εδώ. Με την παραμικρή βροχή, είτε εδώ είτε στα ορεινά, το νερό θα ξαναμπεί μέσα. Και έτσι, ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Και επειδή το έχουμε, την έχουμε πατήσει η Ανώ και μετά το Λεωμίδη που το λέγανε. Βάλω και ξαναπνιγήκαμε. Όπως είναι το πράγμα. Αυτά πρέπει να γίνουν άρχιστα. Είμαστε. Ένα ευχάριστο είναι εμείς στήσαμε εδώ στο Γενική Συναπαντικό Σύλλογο και σαν Ομοσπονδία και οι συλλόγοι δίπλα στα χωριά και προσπαθούμε να δώσουμε σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, χέρι-με-χέρι στον κόσμο μια πρώτη ανάσα για να μπορέσει να επιβιώσει. Υπάρχει μεγάλη προσφορά από τον κόσμο, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό και τους ευχαριστούμε πολύ. Και ένα τρίτο, για να τελειώσω το γύρο για τον Παλαμάια, είναι πολλά τα προβλήματα, θα τα πούμε και μετά βέβαια μέσα στη σύσκεψη. Η στέγαση των ανθρώπων που τα σπίτια είναι ακατάλληλα και από τον Παλαμά και από τα διπλανά χωριά που δεν έχουμε σπίτια. Πρέπει ο κόσμος όχι να φύγει από τον Παλαμά, εδώ να μείνει. Να μην σβήσει ο Παλαμάς, μην αρχίσουμε να διώχνουμε τον κόσμο αλλού για να μην είναι εδώ. Εδώ να παλέψουμε και μέσα από εδώ μπορεί να ξεκινάμε από το μείον 100, όχι από το 0, από το μείον 100. Αλλά μέσα από τους συλλόγους που θα μπορέσουμε εμείς να ενισχύσουμε το πνεύμα του ανθρώπου να παραμείνει εδώ, να παλέψουμε όλοι μαζί για να σωθούμε όλοι μαζί. Αυτά. Αυτά είναι τα θέματα. Η αλληλεγγύη είναι μεγάλη δύναμη και πρέπει να συνεχιστεί. Η αλληλεγγύη και η οργάνωση του κόσμου, αυτό είναι το θέμα, γιατί μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Εμείς όταν το λέμε, και εσείς το λέτε, στο κίνημα μέσα, που παλεύετε, μόνο δεν υπάρχει σωτηρία διαφορετικά. Οι κυβερνώντες δυστυχώς μέχρι σήμερα έριξαν λόγια πολλά είναι, υποσχέσεις πολλές και μετά τα ξεκινάνε και τα δίνουν στους μεγαλεργολάβους, τα δίνουν σε διάφορους ομίλους και γίνεται αυτό το χάλι που γίνεται. Δεν γίνεται οικονομικές απαραίτητες, τρώγονται τα λεφτά. Αυτό γίνεται και την πληρώνει μετά ο ελληνικός λαός. Ο αγρότης, ο ΕΚΑΚ, ο μελογραμματέας. Λοιπόν, να τα πούμε και εσείς και εσείς μέσα. Τι να μιλάτε. Η ηθική είναι σωστό και όχι μόνο.